Ναι, βεβαίως. Ναι, φυσικά μπορώ να περάσω. Σε 40 λεπτά θα είμαι εκεί. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Τι είναι? Ήταν από την κατασκευαστική. Θέλουν, λέει, να περάσω από εκεί τώρα. Γιατί, τι σημαίνει? Δεν ξέρω. Θέλει, λέει, να είμαι δύο πρόεδρος. Μπορεί να προέκυψε καμία καινούργια υπόθεση, α? Δεν ξέρω, θα μου το έλεγαν. Για κάποιο λόγο υπάρχει άκρα μυστικότητα. Με τι, συνηθίζει να σε δεξιώνει το πρόεδρος? Όχι. Γι' αυτό με ζώνουν τα φίδια. Μια φορά τον είδα και αυτό όταν με προσέλαβαν. Μπορεί να θέλει να παίξετε γκολφ. Δεν νομίζω, Λουκά. Εδώ συμβαίνει κάτι σοβαρό. Να συμβαίνει, αγάπη μου, τους έχεις κερδίσει όλες τις υποθέσεις. Αυτό έλπε να έχουν παράπονο από σένα. Μπορεί να ανησυχούν. Να ανησυχούν τώρα που θα γεννήσω για την απόδοσή μου. Τώρα είναι που θα σκίσεις. Η κόρη μας θα είναι έμπνευση, αυτό να τους πεις. Ναι, αυτό ακριβώς θα τους πω, Λουκά. Άσε μας. Κάτσε, παιδί μου, να σε πάω. Όχι, όχι, θα πάω μόνη μας. Ναι, παιδί μου, να σε πάω. Όχι, παιδί μου. Έγκυος είμαι, δεν είμαι άρρωστη. Ναι, δεν κάνω οδηγείς πια. Λουκά, θα πάρω ταξί. Κάτσε εσύ εδώ να σκόνεις κανένα τηλέφωνο, μην χάσουμε κανένα πελάτη, άντε. Αυτά να τα πεις στη μάνα σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ δουλεύω εδώ, εντάξει. Μη σου θυμίσω με τη βαθμό αποθήτησα. Ναι, ανθιπολογαγός. Και κοίτα μην αργήσεις, γιατί έχω να πάω και στον Παναγιώτη μετά. Ναι. Εντάξει. Έχουν πάρει φωτιά τα μπατζάκια μας. Όπως και να σηκώνω τηλέφωνα. Τι έγινε, μωρό μου, γιατί τέτοια μούτρα? Έχω ένα ευχάριστο και ένα δυσάρεστο. Τι θες? Α, δεν ξέρεις πόσο μου αρέσει αυτό το παιχνιδάκι. Ναι, το έχω υπόψη μου. Γι' αυτό σου λέω. Τι θες, από πού να ξεκινήσω? Από το ευχάριστο εννοείται. Πήρα μια βαρβάτη επιταγή. Σοβαρά? Βέβαια. Ένα, αυτό σε θέλανε. Μπόνους θέλα να σου δώσουν, αγάπη μου. Βέβαια. Αφού εσύ τα σπάσες, είσαι κορυφή, είσαι... Απολυμένη. Παρντών. Μου ξεχρέωσαν ό,τι μου χρωστούσαν για τις υποθέσεις που ανέλαβα και πάγωσαν τη συνεργασία. Σταμάτησαν. Καλά, πώς γίνεται αυτό? Αφού εσύ τα σπάσες, εσύ είσαι κορυφή. Είσαι... Αφού το όνομά μου εμπλέκεται σε ένα σκάνδαλο. Ο Ρούσος και οι δηλώσεις του. Δεν θέλουν να εμπλακεί η εταιρεία σε ένα τέτοιο σκάνδαλο. Φοβούνται για το προφίλ και το όνομα της εταιρείας. Και σε έδιωξαν σε αυτή την κατάσταση? Τίποτα δεν σέβονται πια? Τι θα κάνουμε, Λουκά? Εκεί στηριζόμουν για τα έξοδα του παιδιού μας. Εκεί? Κακός. Στον περήφανο πατέρα πρέπει να στηρίζεσαι. Εγώ είμαι εδώ. Εγώ. Μην ανησυχείς, δεν θα λείψει τίποτα το παιδί μας. Τίποτα. Πώς μου λέει, Λουκά? Έχουν πέσει δουλειές. Εδώ είσαι και βλέπεις. Πείτε το στο κάτω καθηγή. Μέχρι εκεί έφτασε. Μας κλείνει τις πόρτες τώρα. Και εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου. Θα το πατήσω κάτω. Μέχρι τώρα κρατούσε ένα επίπεδο, αλλά όχι, όχι. Με το γάλα του παιδιού μου δεν θα παίξει. Έλα, ηρέμησε τώρα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε την ψυχραιμία. Όχι. Δεν θα το επιτρέψω να με βουλιάξει. 800 δουλειές θα κάνω, αλλά στο παιδί μου δεν θα λείψει τίποτα. Και αυτό το λαμόγιο θα μετανιώσει πικρά για αυτό που έκανε. Καλά, μην το δένουμε και κόμπο ότι το έκανε αυτός. Καλά τώρα. Μαζί μιλάμε. Θα το αρνηθεί φυσικά, αλλά εγώ τις ξέρω τις μεθόδους του. Δεν περίμενα ότι θα πέσει τόσο χαμηλά. Έλα, μωράκι μου, μην μου ταράσεις. Κάτσε, χαλάρωσε. Θα τα πούμε αργότερα, έχω κάποιες επισκέψεις να κάνω.